Και την Κρέη, μεγάλη αγάπη κι αυτή. Κοίταξε. Ωραία γυναίκα. Ναι. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο. Δεν έχω να θυμάμαι τίποτα. Ένα θυμάμαι και το αναφέρω νομίζω στο βιβλίο. Μου έκανε μια πολύ άτιμη πράξη. Μα πολύ άτιμη πράξη. Συνεννοήθηκε με τον τότε διοικητή ασφαλείας, με τον γνωστό Σκαλούμπακα. Και φαίνεται πως τα βρήκανε. Δεν ξέρω, δεν ήμουν μπροστά να βλέπω. Εν πάση περιπτώσει, άρχισε να με κυνηγάει ο Σκαλούμπακας, να με έτσι, να με αλλιώς. Έστειλε κάτι τζιπ με παιδιά της ασφαλείας να με βρούνε. Εγώ είχα φύγει για να αποφύγω τη βαβούρα του χωρισμού. Δουλέψαμε στο Λουξεμβούργο. Είχα γνωρίσει τη Μαρινέλα. Άρχισε να βρίζει, άρχισε να κάνει πράγματα που δεν έπρεπε. Και είπα να φύγω, να καταλαγιάσει το πράγμα. Να φύγει για να συνεχίσω με τη Μαρινέλα, στις οποίες στο πρόσωπο και στη φωνή της είχα βρει ενδιαφέρον. Κάψε με και μη λυπάσαι, τι θα γίνω, μη φοβάσαι. Κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ' άγριο λουλουδό αντέχει. Να λέει και η Κέτι Κρέη, αγαπούσα. Εγώ ακούω και συνεντεύξει τη. Μιλάει πάντα για τα καλύτερα λόγια. Κοίταξε, ναι, υπάρχουν πολλών. Έρωτα τη ζωή τη. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν πολλών είδων αγάπε. Οι άνθρωποι αγαπάνε ο καθένα με τον τρόπο του. Πα περιπτώσει, θέλει να πιστεύει ότι αγαπούσε η Κρέη. Ένα θα σου πω. Όταν γνώριζε καινούριον φίλο, έπαιρνε τι φωτογραφίε μου από το τραπέζι τη, τι έκρυβε και έβαζε του κυρίου. Για να κάνει τη δουλειά της. Και μετά που τα ξαναβρίσκαμε, ξανάβαζε πάλι τις φωτογραφίες μου. Αυτοί δεν είναι έρωτες ούτε αγάπες πραγματικές. Αυτές είναι επαγγελματικές αγάπες που αποσκοπούσαν σε κάποια συμφέροντα. Να γίνουμε, να φτάσουμε.